Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο όπου η αλήθεια είναι δεν το είχα προγραμματισμένο να το κάνω αλλά προχθές την ώρα που κοιμόμουν το είδα στον ύπνο μου ότι το γυρνούσα για το κανάλι και ξυπνώντας το θυμήθηκα, οπότε μου άρεσε σαν ιδέα και δεν το έχω ξανακάνει, οπότε είπα να σχολιάσω τα πρώτα μου ακέφαλα βίντεο. Βέβαια, μερικοί τώρα θα σκέφτεστε τι εννοεί ακέφαλα. Όσοι με γνωρίζετε από πάρα πολύ παλιά, δηλαδή περίπου πριν 7 χρόνια που ξεκίνησα το YouTube, θα ξέρετε ότι τα πρώτα μου βίντεο φαινόμουν από εδώ μέχρι εδώ. Δεν φαινόμουν πιο πάνω, το κεφάλι μου δεν φαινόταν. Θέλω να σας πω τον λόγο που το έκανα αυτό. Το έκανα διότι τότε εργαζόμουν σε μια εταιρεία η οποία δεν άφηνε να έχεις τέτοιου είδους κανάλια ή blogs γενικότερα. Τότε είχε και άλλο όνομα το κανάλι, λεγόταν Sick Beauty, Cheap and Sick Beauty, έτσι λεγόταν. Και μου ήρθε στον ύπνο και είπα να το γυρίσω. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Θέλω και εγώ πάρα πολύ να θυμηθώ τα παλιά μου βίντεο. Και θα σχολιάσω το πρώτο που είχα κάνει ακέφαλη. Έχω κάνει πριν από αυτό το βίντεο που θα δούμε τώρα άλλα δύο, τα οποία ήταν πώς να κάνεις το βαθύ και τον καθημερινό καθαρισμό από ό,τι είδα μόλις τώρα. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με το πρώτο ακέφαλο μου βίντεο. Οπότε να το βάλω και σε μεγάλη εικόνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο που φαινόταν ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, σε αυτό εδώ το κανάλι, έχει ανέβει στις 15 Δεκεμβρίου του 2012, την ημέρα γενεθλίων του κανάλι που τη βλέπω, δεν τον ήξερα τότε βέβαια, εντελώς σύμπτωση, και ήταν Χριστούγεννα, τέλεια, ήταν ένα βίντεο με άδεια προϊόντα. Ας πατήσουμε play. Α, έχει και εισαγωγή, παιδιά. Ένα κουνέλι με έναν φαινάνθρωπο. Λογικό να ήθελα να το κάνω λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Oh my god. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Δεν τα έχω βάλει από τη μέρα δηλαδή που είδα στον ύπνο μου αυτό το βίντεο. Όπα, γιατί χαιρετάει το κοριτσάκι εδώ. Δεν έχω βάλει να το δω γιατί ήθελα οι πρώτες μου αντιδράσεις να είναι πάρα πολύ φυσικές. Βλέπω ότι είμαι στο πατρικό μου, κάτω στους γονείς μου, στο δωμάτιό μου, το παιδικό δηλαδή. Έχω και το ροζ μου, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το έχω και ωραίο στολισμένο. Δεν μπορείτε να πείτε. Oh my god. Ο ήχος είναι τραγικός, εντωμεταξύ. Θυμάμαι τραβούσα από, νομίζω από μία φωτογραφική μηχανή που είχα. Ή από το iPhone που είχα πάρει τότε, δεν θυμάμαι. Ή από κινητό ή φωτογραφική. Αφήστε να δούμε πώς κάνω εισαγωγή. Και προχωρά. Γεια σας! Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι, οπότε το καλάβατε, βρίσκομαι στο πάτωμα του δωματίου, ούτως ώστε να έρθω πιο κοντά στο δέντρο, να φαίνεται και το βιντεάκι να γίνει έτσι πιο γιορτινό. Βρίσκομαι στο πάτωμα του δωματίου για να είμαι πιο κοντά στο δέντρο και να κάνω πιο γιορτινό το βίντεο. Τέλεια, παιδιά, κεφάλι δεν φαίνεται όπως βλέπετε. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι, για να δώσω, αυτό το βίντεο συμβαίνει στο πρώτο. Σήκω στα χέρια σου. Όχι, σε αυτό το βίντεο δεν έχει γίνει από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω γιατί. Στα επόμενα κεφάλαια μου βίντεο πρόσεχα πάρα πολύ τα αξεσουάρ των χεριών μου για κάποιο λόγο. Ήθελα να είναι πάρα πολύ γεμάτα με βραχιόλια. Δηλαδή, το θυμάμαι. Νομίζω πως άμα πάμε κιόλας και δούμε κάποια από τα επόμενα. Να. Και εδώ φαίνεται και από το thumbnail που τότε δεν υπήρχε ούτε καν thumbnail. Έβαζε το YouTube ό,τι ήθελε. Άλλο ένα βίντεο τώρα που έβαλα, ας πούμε, φοράω 15.000 βραχιόλια. Το θυμάμαι πάρα πολύ αυτό, ότι πρόσεχα πολύ τα βραχιόλια που θα φοράω. Έχω βάλει και χαλί από κάτω. Δεν έχω βάλει χαλί στο βίντεο, έχω βάλει τον υπολογιστή να παίζει χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Εντάξει, τα νύχια μου είναι βαμμένα, εννοείται, το πρόσεχα, αυτό το θυμάμαι. Λοιπόν, θα φύγω από αυτό το βίντεο, θα πάω σε αυτό εδώ. Καταρχάς να ξεκινήσω να πω ότι η φωνή μου είναι λες και ένα άλλης γυναίκας, λες και δεν είμαι εγώ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Οπότε όπως σας είπα στην αρχή, τα βίντεο μου ήταν ακέφαλα γιατί δεν έπρεπε, δεν μπορούσα να δείξω τι είμαι εγώ στο YouTube, σε περίπτωση που κάποιος το έβλεπε θα είχα πρόβλημα με την εργασία μου. Μετά έφυγα από τη δουλειά, οπότε ανέβηκε και το πρώτο μου βίντεο που φαινόταν το πρόσωπό μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρώτο event που είχα πάει ήταν εκείνο το διάστημα πριν ακόμα ξεκινήσω να γυρίζω βίντεο στο οποίο φαίνεται το πρόσωπό μου. Ήμασταν στο YouTube τότε 5-10 κορίτσια με το ζόρι
Και μας είχαν καλέσει σε ένα event Mastix. Πάλι ήταν και το πρώτο μου event που πήγαινα. Δεν ξέρω αν πιο πριν υπήρχε, αν είχε γίνει άλλο event ή αν αυτό ήταν το πρώτο που είχε γίνει στην Ελλάδα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Και θυμάμαι ότι είχαν κλείσει σε ένα μαγαζί εκεί πέρα ένα, δύο, τρία τραπέζια για να καθίσουμε. Και είχα πάει εγώ εκεί. Όλα τα κορίτσια λίγο πολύ γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Είτε γιατί είχαν συναντηθεί, είτε γιατί η μία ήξερε την άλλη από το πρόσωπό της στο YouTube. Και εμένα με κοιτάγανε σαν να είμαι εξωγήινη. Λέγανε, ποια είναι αυτή η κοπέλα που είναι εκεί. Και μάλιστα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την Νατάσα, η οποία μετά από όταν ανέβασα το βίντεο μου στο YouTube, το πρώτο βίντεο που φέρνω το πρόσωπό μου, μου είχε στείλει μήνυμα τώρα ή προσωπικό κάτω από το βίντεο, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι μου είχε πει, ήμουν σίγουρη ότι εσύ ήσουν η κοπέλα που δεν είχε κεφάλι στο βίντεο της αυτή στο event τότε. Είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί απορούσανε ποια είναι η κοπέλα, θα την ξέραμε, θα γνωρίζαμε το πρόσωπό της. Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα και κάτι άλλο, για καθίστε να πάω να το δω, αν θα το βρω. Ήταν ένα βίντεο, να το. Το βλέπω από τα thumbnail, παιδιά, δεν το πιστεύω. Κράταγα τόσες πολλές πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι ότι άνοιγα την κάμερα, τραβούσα βίντεο όπως κάνω τώρα που ούτε καν σημειώνω κάτι οτιδήποτε. Παλιότερα κάθομαι να έγραφα κάποια πράγματα, δηλαδή δεν μπορούσα να βγω κατευθείαν να μιλήσω. Ήθελα να είμαι προετοιμασμένη πιο πριν και σε αυτό εδώ το βίντεο, τα αγαπημένα όλης μου της ζωής, έτσι είναι ο τίτλος, ωραία, έχει και διαφημισούλα. Λοιπόν, δείτε εδώ σε αυτό. Είμαι πάλι στο παιδικό μου δωμάτιο, αυτή τη φορά σίγουρα τραβάω από κινητό, το θυμάμαι πάρα πολύ. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πάρει την ατζέντα μου και είχα γράψει με τη σειρά τα προϊόντα που έπρεπε να δείξω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανα αυτό, γιατί τώρα ας πούμε απλά τα στείνω εδώ, σε μια άκρη, σε μια καρέκλα κάπου και απλά τα παίρνω στην τύχη ένα-ένα και σας τα δείχνω. Εκεί για κάποιο λόγο ήθελα να τα γράφω τότε, παλιότερα. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ντρεπόμουν, ίσως επειδή ήθελα να. Δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου, δεν ξέρω τι κάνω. Εντάξει, τώρα που το ακούω, η φωνή μου δεν έχει αλλάξει τόσο. Έχει αλλάξει, νομίζω, το ύφος και ο τρόπος που μιλάω. Εκεί μιλάω λίγο πιο διστακτικά, πιο σιγά, πιο αργά σίγουρα, γιατί τώρα τελευταία μιλάω πάρα πολύ γρήγορα στο βίντεο μου. Δεν ξέρω, λες και τρώω γλιστρίδα πριν ξεκινήσω. Αλλά. Εντάξει, η κίνηση των χεριών μου και αυτά παραμένει η ίδια. Βλέπετε και εκεί. Κουνάω αρκετά τα χέρια μου και γενικότερα και σε αυτά τα βίντεο μου τα κουνάω πολύ τα χέρια. Δείτε εδώ, νύχι στην πένα, βραχιόλια φουλ, δείτε εδώ, εδώ φοράω και βραχιόλι και ρολόι και πρέπει να φοράω και από το άλλο χέρι, αποκλείται να μην φοράω και στο άλλο χέρι. Και ας αφήσουμε λίγο τα κέφαλα, τώρα που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και να δω το βίντεο, το πρώτο βίντεο που βασικά ξέρετε τι θέλω να δω. Stop, μην μιλήσεις ακόμα, είπα ένα απλά γεια σας. Θέλω να δω, να θυμηθώ, εάν λέω ότι εγώ είμαι ή αν εξηγώ γιατί τα προηγούμενα μου βίντεο ήταν ακέφαλα ή όχι. Που δεν νομίζω. Τι ωραίο το δωματιάκι μου το παλιό, βρε παιδιά. Πολύ μου αρέσει, τώρα συγκινήθηκα που το είδα. Και τα λουλουδάκια μου και τα αυτά. Για να δούμε. Ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό βιντεάκι είναι ένα haul βίντεο. Είναι κάποια πραγματικά που αγόρασα εγώ. Τίποτα, ε. Δεν κοιτάω ούτε καν στην κάμερα. Είναι ένα δωμάτιο που πήραμε από το αλλού. Event, το Mastic Spa που διοργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα για τα 10 χρόνια που κλείσανε. Το event που σας έλεγα, ορίστε το αναφέρω εδώ. Παιδιά, ούτε καν. Είναι σαν να μην. Σαν να έβγαινα πάντα με το κεφάλι μου και να το βλέπατε. Τι φάση. Και να σας πω εδώ ότι ό,τι πληροφορίες θέλετε και τα πράγματα που θα σας δείξω θα υπάρχουν τιμές και το από πού τα αγόρασα στο blog μου. Α, ναι, νόμιζα ότι θα έλεγα από κάτω, αλλά όχι, είχα τότε και ένα blog που έγραφα. Έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα πρώτα με το να γράφω σε ένα blog και μετά πήγα στο YouTube. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι με είχε πιάσει μια απίστευτη νοσταλγία για το δωμάτιό μου. Πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δεν το θυμόμουν ότι ήταν τόσο όμορφο. Έχω ξεχάσει γιατί η μαμά μου τώρα είχε αλλάξει λίγο τη διαρρύθμιση κάτω. Και είχα ξεχάσει πόσο όμορφο ήταν. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω σχόλια όμως να δω. Για, καθίστε λίγο να πάω να δω. Γεια σου, όχι. Θέλω να δω αν κάποιο σχολίασε το ότι. Όπως είπα και στην Ατάσα, είμαι ντροπαλή και δεν συστηνόμουν, αλλά σε κάποιο άλλο event θα σας γνωρίσω σίγουρα όλες. Γράφω εδώ πέρα. Άρα, καθίστε, κάποια κοπέλα μου το σχολιάζει. Να μου λέει εδώ πέρα μια κοπέλα, χαίρομαι που σε βλέπουμε, είσαι μια κούκλα με γεια σου όλα πολύ όμορφα. Α, και η Miss Madden, παιδιά μου έχει κάνει. Αχ, τι ωραίο το highlighter από την Essence Biribiri. Καθίστε να δω.
Άλλη μια κοπέλα, αχά, επιτέλους βλέπουμε το υπέροχο πρόσωπό σου. Καλά σε κατάλαβε η Νατάσα ότι ήσουν εσύ στο event. Να, αυτό είναι το μήνυμα που σας έλεγα. Παιδιά, αυτά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ αστεία τα πρώτα μου βίντεο, τα ακέφαλα. Θυμάμαι, ακόμα και τώρα βασικά, κάποια κορίτσια που μπαίνετε λίγο να δείτε τα πιο παλιά μου βίντεο, με ρωτάτε. Καλά, γιατί σε αυτά σου τα βίντεο δεν βλέπαμε το πρόσωπό σου. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα. Εντάξει, στην αρχή είχα και λίγο ντροπή. Δεν μπορώ να πω, είχα και λίγο ντροπή στην αρχή. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που ξαναθυμήθηκα τα παλιά μου βίντεο. Είδα πως ήταν το δωμάτιο μου παλιά, το οποίο το έχω νοσταλγήσει πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφο και πολύ φωτεινό. Ήταν σχεδόν τα πάντα άσπρα μέσα στο δωμάτιο. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει, όπως να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια! Yeah!